Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University και σε αυτό εδώ το βίντεο θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν επιλέγουμε ένα μέρος το οποίο θέλουμε να κατασκηνώσουμε. Και είναι το τι βρίσκεται από πάνω μας. Πολλές φορές βλέπουμε πολύ επιπόλαια κλαδιά που κρέμονται από πάνω μας ή είναι ξερά και είναι έτοιμα να σπάσουν και δεν τα δίνουμε σημασία. Η αλήθεια είναι όμως ότι όσο μικρό και να φαίνεται ένα κλαδί εκεί πάνω, η ταχύτητα που παίρνει σε συνδυασμό με το βάρος του μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και σε εμάς και στον εξοπλισμό μας. Οπότε, καλά είναι να προσέχουμε πάρα πολύ. Το λάθος που παρατήρησα ότι κάνω πολλές φορές είναι ότι επειδή δεν φτάνω να κόψω ένα ξεραμένο κλαδί ή επειδή δεν μπορώ να το σπάσω με κάποιο τρόπο και να το πάρω πάνω από το κεφάλι μου, είναι ή να ψάχνω άλλο μέρος να κατασκηνώσω ή να κατασκηνώνω από κάτω και να εύχομαι να μην γίνει τίποτα. Αυτό όμως είναι λάθος σκεπτικό. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα λοιπόν να δείξω πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε μία μακριά λαβή στο πτυσσόμενο πριόνι μας για να κόψουμε κλαδιά που βρίσκονται ψηλά σε δέντρα. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Καλή επιλογή για να φτιάξουμε μία τέτοια λαβή θα ήταν ένα φρέσκο ξύλο. Αλλά επειδή δεν χαίρομαι ιδιαίτερα όταν κόβω φρέσκο ξύλο για να κάνω κάτι για μία φορά, θα δω τι μπορώ να βρω εδώ. Εδώ μπροστά μου λοιπόν έχω ένα βουνό από ξύλα που πετάχτηκαν από το καθάρισμα του δρόμου. Καθάρισαν τον δρόμο αριστερά δεξιά και εδώ έχω πάρα πολλά ξύλα. Και φαίνονται και φρέσκα. Πρώτα απ' όλα χρειάζομαι μια βάση για την κάμερα. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι γύρω στα 3 μέτρα ύψος. Οπότε θα μπορέσουμε να κόψουμε κλαδιά περίπου στα 5 μέτρα, που είναι αρκετά καλό. Αυτό που θέλω είναι να τυλίξω το πριόνι μου πάνω στο ξύλο. Ξεκινάω κάνοντας μία θηλιά και την τοποθετώ πάνω στο πριόνι μου. Και από το πάνω μέρος προς τα κάτω, ξεκινάω με τη μακριά πλευρά του σκηνιού να τυλίγω. Μέχρι στιγμής έχω κάνει 22 τυλίγματα και μου έχει τελειώσει το αρτάνι. Αυτό που θέλω τώρα είναι να περάσω το κομμάτι αυτό μέσα από τη θηλιά, να το κρατήσω εδώ και να τραβήξω αυτό το κομμάτι που τόσο σφιχτό δεν θα είναι τόσο εύκολο. Τώρα θα τραβήξω αυτό το κομμάτι για να περάσω την άκρη που πέρασα μέσα από τη θηλιά μέσα στο τύλιγμα. Το θέμα είναι τώρα ότι το τύλιγμα είναι πολύ... Το θέμα τώρα είναι ότι το τύλιγμα είναι μεγάλο και θέλει πολύ δύναμη για να το περάσω από μέσα, αλλά θα το περάσω με ένα τάκο. Έτοιμο. Το πρόνι δεν κουνιέται καθόλου. Και τώρα, σειρά έχει η δοκιμή.
Εκεί πάνω λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι περίπου στα 5 μέτρα ύψους. Εδώ είναι το πριόνι μας, εκεί πάνω είναι περίπου στα 3 μέτρα και έχουμε άλλα 2 μέτρα μέχρι εκεί πάνω. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κόψουμε. Νομίζω ότι έχω κόψει περίπου μέχρι τη μέση. Θα δω αν μπορώ να το κατεβάσω από εδώ. Αυτό εδώ είναι το πεθαμένο κλαδί που κατεβάσαμε. Ένα τέτοιο κλαδί δεν θα ήθελα με τίποτα να πέσει στο κεφάλι μου ή πάνω στο σχοινί μου. Εδώ φαίνονται οι πριονιές που έχανα όταν έβγαζα το πριόνι μου από το κόψιμο. Και εδώ είναι το κόψιμο που έχω κάνει περίπου μέχρι τη μέση, που με βοήθησε για να σπάσω το κλαδί μου. Μιλάμε για ένα κλαδί που έχει περίπου 10 εκατοστά διάμετρο. Όσο πιο ψηλά είναι το κλαδί μας, τόσο πιο δύσκολο είναι να χειριστούμε το πριόνι μας και να βάλουμε δύναμη. Αλλά είναι εφικτό με λίγη υπομονή. Πριν κλείσουμε το βίντεο, θα ήθελα άλλη μια φορά να τονίσω: ποτέ μην υποτιμάτε τη ζημιά που μπορεί να κάνει ένα ξεραμένο κλαδί εάν πέσει πάνω μας ή πάνω στον εξοπλισμό μας. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από αυτό, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάω!